Έχω μεγαλώσει με την άλλη πλευρά, τώρα πέρασα στην άλλη πλευρά, τα ίδια και τα ίδια, απλά πριν άκουγα στα τουρκικά, τώρα ακούω στα ελληνικά. Αν είχα την ευκαιρία θα τον είχα σκοτώσει και τον πατέρα του. Το μίσος ήταν τόσο μεγάλο. Όλοι οι υπέροχοι άνθρωποι που ήρθαν στο σπίτι της ήταν στην πραγματικότητα ανεπίσημοι συνεργάτες. Εγκλήματα πολέμου, στρατόπεδα συγκέντρωσης, δικτατορίες. Κάθε χώρα έχει τις δικές της σκοτεινές πλευρές στην ιστορία της. Σε κάποιες χώρες υπάρχουν ακόμη μυστικά. Σε άλλες χώρες, πτυχές της ιστορίας χρησιμοποιούνται για πολιτικούς σκοπούς και σε άλλες γίνονται καθαρίσεις. Καλώς ήρθατε στο Ηρωπαίο. Συχνά στην ιστορία, άνθρωποι έγιναν πιόνια σε πολιτικά παιχνίδια εξουσίας. Αυτό το γνωρίζει από πρώτο χέρι η Αλβανίδα Βέρα Μπεκτέση. Ο πατέρας της ήταν υψηλόβαθμος στρατιωτικός στην περίοδο του καθεστώτος του Ενβέρ Χότζα. Μεταγενέστερα, καταδικάστηκε ως εχθρός του κράτους. Η άνοδος και η πτώση του καθόρισαν τη ζωή της Βέρα. Η Βέρα Μπεκτέση έχει έναν ισχυρό συναισθηματικό δεσμό με αυτό το κτίριο. Εδώ, στη γαριά του λεγόμενου μπλόκου γεννήθηκε. Πέρασε την παιδική και εφηβική της ηλικία στην περιοχή των Τουράνων, όπου ζούσαν ο δικτάτορας Ενβέρ Χότζα και υψηλόβαθμα μέλη του κόμματος. Η μεγαλύτερη κόρη του Σαντίκ Μπεκτεσί ανήκε στην νομεκλατούρα εκείνης της εποχής. Ο πατέρας της ήταν στρατηγός και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος. Σήμερα όμως ανήκει σε αυτούς που το καθεστώς δίωξε. Υπέφερα μόνο για 16 χρόνια, από το 1975 έως το 1990. Λέω μόνο 16 χρόνια επειδή κατά τη διάρκεια της 46χρονης δικτατορίας στην Αλβανία υπήρχαν άνθρωποι που πέρασαν 30 χρόνια σε στρατόπεδα εξορίστων, οι φυλακές. Όσον αφορά λοιπόν το χρόνο, τα δικά μου δεινά ήταν συντομότερα. Αλλά κατά κάποιο τρόπο ήταν και πιο έντονα. Γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι ο πόλεμος του αφανισμού είναι πιο έντονος μεταξύ των ομοειδεατών. Η δοκιμασία της Βέρα ξεκίνησε το 1974, όταν ο πατέρας της δεν έχερε πλέον τις εύνοιες του καθεστώτος και φυλακίστηκε λίγο αργότερα μαζί με αρκετούς στρατιωτικούς με το πρόσχημα στρατιωτικού πραξικοπήματος. Στην Αλβανία κατά τη διάρκεια της δικτατορίας ήταν διαδεδομένο να συλλαμβάνονται και συγγενείς. Τα διαζύγια για πολιτικούς λόγους ήταν κοινά. Έτσι ο σύζυγος της Βέρας τη χώρισε, χώρισε την κόρη του εχθρού του λαού. Και η Βέρα, τότε βοηθός καθηγήτρια φυσικής στο Πανεπιστήμιο των Τυράννων, στάλθηκε σε ένα χωριό με τον ενός χρόνου γιού της. Εκεί έπρεπε να κάνει βαριές γεωργικές εργασίες. Η Βέρα θυμάται ότι οι σύντροφοί της επαναλάμβαναν μία φράση. Αν φας ένα σκληρό χαστούκι στο πρόσωπο, θα σε πονάει σε όλη σου τη ζωή. Αυτή η πρόταση με στοιχιώνει 30 χρόνια μετά την εξορία μου. Το λεγόμενο σπίτι της φιλοσιάς στα Τύρανα. Από εδώ οι εχθροί του συστήματος παρακολουθούνταν. Το πρώην κέντρο παρακολούθησης είναι πλέον μουσείο. Η Βέρα και ο σύζυγός της ζούσαν κοντά σε αυτό το κτίριο για 9 χρόνια. Μόλις επέστρεψα από τη δουλειά και ένας νεαρός γείτονας που ήταν στην ηλικία μου και εργαζόταν ως τεχνικός σε αυτό το κτίριο, ήρθε προς το μέρος μου και μου είπε ήσυχα. Μην αφήσετε κανένα να έρθει στο διαμέρισμά σας και μην μιλάτε μέσα στο διαμέρισμα. Τον κοίταξα με αμηχανία, αλλά όταν επέστρεψα στο σπίτι μου είδα ίχνη χρώματος στο πάτωμα του σαλονιού. Είχαν εγκαταστήσει μικρόφωνα παρακολούθησης σε όλους τους διακόπτες για τα φώτα, σε κάθε δωμάτιο, ακόμη και στο διάδρομο. Και μάλλον δεν είχαν το χρόνο να καθαρίσουν καλά το πάτωμα. Η Βέρα επεξεργάστηκε τις αναμνήσεις της για τα 16 χρόνια εξορίας στο αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα «Η Βίλα με τις Τρεις Πόρτες». Το παρελθόν δεν εξαφανίζεται ποτέ. Το παρελθόν δεν υπάρχει καν. Το παρελθόν είναι απλώς μια διάσταση του παρόντος. Και έτσι αυτές οι εικόνες του χθες αποτελούν μέρος της ζωής της Βέρας σήμερα. Η ρουμανική Securitate ήταν μαζί με την Στάζη στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Γερμανίας από τις πιο τρομακτικές μυστικές υπηρεσίες στο πρώην Ανατολικό Μπλοκ. Η ρουμανική αρχή, που έχει επιφορτιστεί με την αποθήκευση και επεξεργασία των αρχείων της Securitate, προσπαθεί εδώ και πάνω από 20 χρόνια να ρίξει φως στο βαθύ σκοτάδι των εγκλημάτων του κομμουνιστικού καθεστώτος. Και αυτό δεν είναι μια εύκολη δουλειά.
1989, έτος αλλαγής. Τα κομμουνιστικά καθεστώτα πέφτουν ένα προς ένα σαν ντόμινο και πολλά από τα φοβερά μυστικά τους έρχονται στο φως. Ωστόσο, πρώην αξιωματούχοι και κατάσκοποι κάνουν τα πάντα για να τα κρύψουν. Εάν δεν είχαμε βάλει χέρι στα αρχεία τότε με το κίνημα της δημοκρατίας, θα χάναμε την ευκαιρία όπως και σε άλλες μετακομμουνιστικές χώρες. Θα ζητιανεύαμε μπροστά από κλειδωμένες πόρτες αρχείων, όπως και στη Ρουμανία. Αμέσως μετά την Επανάσταση του Δεκεμβρίου του 1989, κατέστη σαφές ότι η κρατική ασφάλεια της Ρουμανίας, αν και εξαφανίστηκε επίσημα, εξακολουθούσε να βρίσκεται σε μοχλούς εξουσίας. Αμέσως μετά την ίδρυση του Ινστιτούτου Γκάουκ στη Γερμανία, πρώην πολιτικοί κρατούμενοι που τώρα βρίσκονται στο πρώτο ελεύθερο κοινοβούλιο της Ρουμανίας, δοκίμασαν το ίδιο πράγμα. Αυτό ήταν τους πρώτους μήνες του 1990. Αλλά χρειάστηκαν άλλα 10 χρόνια για την επεξεργασία των αρχείων της Securitate από το Εθνικό Συμβούλιο. Επιπλέον χρειάστηκαν άλλα 5 χρόνια έως ότου η νέα αρχή να αναλάβει το πρώτο μέρος των αρχείων της Securitate. Η Τζερμίνα Νάγκαντς αγωνίζεται για την αλήθεια εδώ και 20 χρόνια. Θυμάται πολύ καλά το συνέστημα που είχε όταν κοίταξε τα πρώτα αρχεία της Securitate. Στο πρώτο φάκελο, το πρώτο συνέστημα δεν ήταν η οργή, αλλά η απόλυτη έκπληξη. Κανείς δεν φανταζόταν την καταπίεση που υπήρχε αν δεν είχε πάει ο ίδιος φυλακή. Ζούσαμε όμως σε μια φυλακή ανοιχτού τύπου. Η Φελίτσια Πουγκνάριου είναι εγγονή του διάσημου Ρουμάνου συγγραφέα και φιλοσόφου Λουκιανού Μπλάνκα. Τρεις γενιές της οικογένειάς της είχαν πέσει θύμα κατασκοπίας από τη Securitate. Η μητέρα της Φελίτσια επέμενε να δει τα αρχεία της οικογένειάς της. Οι φόβοι της έγιναν πραγματικότητα. Όλοι οι υπέροχοι άνθρωποι που ήρθαν στο σπίτι της ήταν στην πραγματικότητα ανεπίσημοι συνεργάτες. Ήταν πολύ πληγωμένοι. 28 χιλιόμετρα των αρχείων ασφαλείας βρίσκονται σήμερα στις αρμόδιες αρχές για την επεξεργασία τους. Η δουλειά τους είναι μνημειώδης. Ένα μνημείο που θα πρέπει να υπενθυμίζει στους ανθρώπους ότι η ιστορία μπορεί να επαναληφθεί. Ειδικά εάν δεν τη γνωρίζει κάποιος και αν δεν θέλει να μάθει από αυτήν. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος προκάλεσε βαθιές ρογμές στην Ευρώπη, σε μεμονωμένες χώρες αλλά και στις μεταξύ τους σχέσεις. Ρογμές, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις έδωσαν χώρο στο μίσος. Ο Γερμανός Jens Jürgen Wenzky και ο Πολωνός Nathan Grossman βρήκαν όμως έναν τρόπο να υπερβούν όλα αυτά και να γεφυρώσουν το χάσμα με μια δυνατή φιλία. Αν είχα την ευκαιρία θα τον είχα σκοτώσει και τον πατέρα του. Το μίσος ήταν τόσο μεγάλο. Ο Nathan Grossman έζησε στο γκέτο του Λότ στην Πολωνία την περίοδο της ναζιστικής κατοχής. Στα 15 του χρόνια έχασε όλη του την οικογένεια. Την εποχή εκείνη δήμαρχος του Λότς ήταν ο Βέρνερ Βέντσκι. Ζούσαμε στην ίδια πόλη. Ήμουν ένα καλό αναθρεμένο μωρό. Ο Νάταν ζούσε στην άλλη πλευρά στο γκέτο. Υπέφερε πολύ από την πείνα. Μου έχει πει τρομακτικές ιστορίες. Μέχρι σήμερα συγκινούμε κάθε φορά που συναντιόμαστε. Οι δύο τους γνωρίστηκαν κατά τη διάρκεια γυρισμάτων μιας ταινίας για τον γκέτο του Λότς. Έκτοτε παρέμειναν φίλοι. Σε αυτή τη φωτογραφία είναι ο πατέρας μου με μια στολή των SS. Στις 8 Μαΐου 1941 ο πατέρας μου διορίστηκε δήμαρχος του Λότς. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στον γκέτο ήταν η πείνα. Ήμουν παιδί. Έλεγα «Μαμά, πεινάω» και μου έδινε το φαγητό της. Ο Jens Jürgen ανακάλυψε μεταγενέστερα ότι ο πατέρας του ήταν ναζί και πίστευε σε αυτή την ιδεολογία. Έκανε έρευνες σε αρχεία για πολλά χρόνια. Με το υλικό που συνέλεξε, έγραψε το βιβλίο «Η σκιά του, η εικόνα μου». Έχω δύο πατεράδες. Τον πατέρα που γνώρισα ως παιδί, ένα πατέρα γεμάτο αγάπη, και τον άλλο πατέρα, ο οποίος όπως έμαθα αργότερα ήταν εγκληματίας πολέμου. Μετά τον πόλεμο νομίζαμε ότι όλοι οι Γερμανοί είναι ένοχοι. Και εγώ πίστευα το ίδιο. Σκεφτόμασταν να πάρουμε εκδίκηση. Και πώς. Αλλά θα εκφράζαμε την εκδίκησή μας σε αθώους. Δεν μπορώ να συμφιλειωθώ με τον Νάταν, γιατί είμαστε η επόμενη γενιά. Αλλά μπορώ να συμβάλλω αναλαμβάνοντας την ευθύνη με το να μιλώ για αυτά. Υπηρετούμε τον ίδιο στρατό, το στρατό της αλήθειας. Η
Για αιώνες η Ελλάδα αποτελούσε τμήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Λίγο πριν την διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, Ελλάδα και Τουρκία βρέθηκαν αντιμέτωπες σε έναν τριετή πόλεμο, με αποκορύφωμα τη Μικρασιατική καταστροφή. 100 χρόνια αργότερα, κάποια ζητήματα παραμένουν ανοιχτά. Η Τουρκάλα μεταφράστρια Λάλε Αλάτλη ζει εδώ και χρόνια στην Ελλάδα και προσπαθεί μέσα από τη λογοτεχνία να χτίσει γέφυρες. Ο πίτος σκύλος έχει δει και καλύτερες μέρες. Το ότι εξακολουθεί όμως να είναι μια χαρά οφείλεται στην ιδιοκτήτριά του, τη Λάλε Αλάτλη. Οι δύο του συναντήθηκαν πριν από 15 χρόνια, όταν η Λάλε μετακόμισε από την Κωνσταντινούπολη στη Θεσσαλονίκη. Έκτοτε είναι μαζί. Η Λάλε δεν μετανιώνει σήμερα για αυτή την απόφαση. Η Ελλάδα ήταν ένα μυστικό, κάτι περίεργο. Όταν κοιτούσες από την Τουρκία, με τραβούσε πάντα πιο πολύ. Και μετά, εντάξει, βόλεψαν οι συνθήκες και με τη δουλειά οικονομικά και έτσι έμεινα. Σήμερα εργάζεται ως μεταφράστρια, κυρίως με συγγραφείς από την Κύπρο. Είχε μάθει από τα βιβλία της τουρκικής ιστορίας ότι οι Τούρκοι είναι μόνο καλοί και οι Έλληνες είναι μόνο κακοί. Ωστόσο, ένα καλό βιβλίο ανοίγει άλλους κόσμους. Η λογοτεχνία πρώτα απ' όλα δεν έχει αυτή την επιθετική προσέγγιση που έχουν τα βιβλία ιστορίας. Γιατί τα βιβλία ιστορίας δηλαδή είναι σαν διαταγές. Κάνε αυτό, κάνε εκείνο. Ακόμα και να διαβάσεις το βιβλίο του άλλου, πάλι είναι έτσι. Δεν είναι συμπαθητικά δηλαδή. Είναι κρύα, είναι... και τα περισσότερα νομίζω είναι γραμμένα από το στρατό, από το κράτος. Η Λάλε δημιουργεί τη δική της εικόνα για την Ελλάδα, χωρίς τα μέσα ενημέρωσης. Επειδή γνωρίζει πώς συχνά λειτουργούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης από την πατρίδα της. Ναι, είναι το ίδιο πράγμα. Γι' αυτό δηλαδή μου είναι πάρα πολύ βαρετό με αυτή την έννοια, γιατί έχω μεγαλώσει με την άλλη πλευρά, τώρα πέρασα στην άλλη πλευρά, τα ίδια και τα ίδια, απλά πριν άκουγα στα τουρκικά, τώρα ακούω στα ελληνικά. Για τη Λάλη η Ελλάδα δεν είναι πλέον ένας μυστηριώδης κακός γείτονας. Είναι το σπίτι της. Χωρίς γέφυρες μεταξύ των λαών, θα αφήναμε στα παιδιά μας για το μέλλον σπόρους μίσους και έτσι θα μπορούσαν να προκύψουν νέες κρούσεις. Στις δικές σας οικογένειες υπάρχουν αντίστοιχες ιστορίες. Έχετε μιλήσει για όλα αυτά με τους γονείς και τους παππούδες σας. Στείλτε μας τις δικές σας ιστορίες και να είστε καλά. Γεια σας!